ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν στη χώρα μας τα εργατικά δυστυχήματα, καθώς κάθε δύο ημέρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Η αύξηση ήταν ραγδαία το 2023 με 179 νεκρούς και 287 σοβαρά τραυματίες, ενώ σε σύγκριση με το 2022 τα εργατικά δυστυχήματα υπερδιπλασιάστηκαν. Η χρονιά που πέρασε ήταν μια μακάβρια χρονιά για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. 179 ανθρώποι, νέοι ανθρώποι, περισσότεροι με ανήλικα παιδιά και οικογένειες, έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του μεροκάματου. Κάθε δύο μέρες ένας νεκρός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 287 καταχωρούνται ως βαριά τραυματισμένοι, που σημαίνει ότι από αυτούς ήδη κάποιοι έχουν πεθάνει δυστυχώς, είτε κάποιοι άλλοι έχουν μόνιμες αναπηρίες. Που εμείς λέμε σαν οικοδόμοι πως είναι εργατικές δολοφονίες. Δεν είναι απλά ατυχήματα ή δυστυχήματα. Κυρία, και εδώ στο Ηράκλειο αλλά και στην περιοχή υπάρχει μια ασυδοσία, υπάρχει μια εντατικοποίηση που οδηγεί σε μαθηματική ακρίβεια, σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης, το 2023 τα εργατικά ατυχήματα ήταν 584 από 562 το 2022. Ενώ σε ό,τι αφορά στα θανατηφόρα, ευτυχώς δεν υπήρξε περιστατικό το 2023, αντιθέτως το 2022 ήταν 3. Δυστυχώς τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν και είναι σε πορεία ανωδική, θα έλεγα εγώ. Οι επιθεώρησης εργασίας, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπεστελεχωμένοι, το τεχνικό κομμάτι, αλλά και το εργασιακό. Δεν γίνονται οι απαραίτητοι ελέγχοι, έτσι ώστε να αποφεύγουν τα ατυχήματα. Βέβαια, πρέπει να περάσει και εμάς μία νοοτροπία στους εμάς τους εργαζόμενους, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Θα σας θυμίσω το θάνατο που είχαμε στο Ρέθυμνο, όπου ένας χωρίς να έχει άδεια χειριστή, βρέθηκε να χειρίζεται ένα βαρέο μηχάνημα που τον καταπλάκωσε τον άνθρωπο και τον σκότωσε. Υπάρχουν πολλά περιστατικά, δεν δικαιολογούνται για την Κρήτη. Ο μαύρος απολογισμός των εργατικών δυστυχημάτων σε επίπεδο χώρας αναδεικνύει τις αδυναμίες που υπάρχουν σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, ενώ όπως εκτιμάται, ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων δεν δηλώνεται στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αριθμός των ατυχημάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν σκεφτούμε ότι το 50% μόνο δηλώνεται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΦΚΑ. Ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα. Αλλά πολλά είναι, εννοείται, και στον κλάδο των χειριστών, είναι σε στον κλάδο δυστυχώς τα οποία κάνουν βαριές εργασίες. Αν εμείς δεν προστατεύσουμε πρώτοι τον εαυτό μας, δυστυχώς τα εργατικά ατυχήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τη λήψη δραστικών μέτρων από την κυβέρνηση, όπως και τη στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ζητούν Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και Συνδικάτα Εργαζομένων, με φόντο την εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Φανταστείτε, εδώ στο Ηράκλειο έχει να γίνει η πρόσληψη από το 2000. 23 χρόνια, 24 έχει να γίνει η πρόσληψη. Αυτή τη στιγμή παραμένει η επιθεώρηση εργασίας Ανατολικής Κρήτης για τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας με 9 άτομα προσωπικό.